Και σε αυτό το νοσοκομείο αναφοράς. Ο Γιάννης Φασουλάς θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι από το νοσοκομείο Αττικών. Σε λίγα λεπτά αναμένεται εδώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, ένα από τα νοσοκομεία τα οποία βρίσκονται στην πρώτη μάχη κατά του κορονοϊού. Θα έχει συνάντηση με τη διοίκηση και τους εργαζόμενους προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία των πραγμάτων. Σε όλη αυτή τη φάση της πανδημίας, η στάση που έχει κρατήσει η αξιωματική αντιπολίτευση είναι στάση συνένεσης, ειδικά σε ό,τι αφορά το θέμα της υγειονομικής κρίσης, με το κόμμα της, με το ΣΥΡΙΖΑ να καταθέτει βέβαια τις δικές του προτάσεις σε ό,τι αφορά το θέμα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όπως προσλήψεις, πλήρες εξοπλισμός όλων των μονάδων του ΕΣΥ, άμεση αύξηση των διαγνωστικών τεστ για όσο το δυνατόν περισσότερους ελέγχους, άμεση πρόσληψη επιπλέον γιατρών, αύξηση των κρεβατιών στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι μερικές από τις πολλές προτάσεις που έχει καταθέσει η αξιωματική αντιπολίτευση σε ό,τι αφορά το θέμα της ενίσχυσης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Πριν από λίγο είχαμε μια ανακοίνωση τοποθέτηση από την πλευρά της Κουμουνδούρου, επικριτική απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία αναφέρει ότι οι χθεσινές τραγικές εικόνες πολιτών να μεταλαμβάνουν σε εκκλησίες εν μέσω πανδημίας, την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών μένει υπομονετικά σπίτι εδώ και ένα μήνα, δεν είναι μόνο θέμα ατομικής ευθύνης σε μια μικρή πλειοψηφία, είναι και αποτέλεσμα, όπως λέει, της πρωτοφανούς διγλωσίας που επιδεικνύει η κυβέρνηση από την πρώτη μέρα της πανδημίας σε ό,τι αφορά τα περιοριστικά μέτρα για την Εκκλησία. Μόλις την Παρασκευή, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρότρινε τους πολίτες να παρακάψουν τα μέτρα για να ασκήσουν ατομική λατρεία στις εκκλησίες της ενορίας τους τη Μεγάλη Εβδομάδα. Και χθες είδαμε, όπως λέει, τη γαλάζια δήμαρχο Κέρκυρας να σπάει την καραντίνα και καταλήγει. Οι εκ των υστέρων αυτονόητες παρεμβάσεις της κυβέρνησης δεν μπορούν να κρύψουν τα μικροπολιτικά παιχνίδια της Νέας Δημοκρατίας σε βάρος των θυσιών των πολιτών. Σε λίγη ώρα, λοιπόν, εδώ ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο νοσοκομείο, στο Αττικό νοσοκομείο, προκειμένου λοιπόν να ενημερωθεί από τη διοίκηση και τους εργαζόμενους για το πώς εξελίσσεται και πώς αντιμετωπίζουν όλη αυτή τη φοβερή τραγωδία την οποία ζει και η Ελλάδα και ο πλανήτης. Και θα έχουμε τη δυνατότητα, εξερχόμενος από το Αττικό, ο κ. Τσίπρας, που θα κάνει μία δήλωση, σίγουρο είναι αυτό, να την παρακολουθήσουμε. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Καταλήτη αρνητικό.